λοιπόν να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Έφυγα λίγο εκτός χρόνου, ή μου φαίνεται. Κάνα τριλεπτάκι. Βλέπω 13 και 24 απέναντί μου. Άλλαξε και η ώρα την Κυριακή, Ελένη, έχουμε ναι, δικαίωμα. Ναι, είμαστε λίγο περίεργα ακόμα, δεν το έχουμε συνηθίσει. Για δώστε μου λίγο εικόνα, παρακαλώ, από το link. Τι κορίτσι. Hello. Να σου πω χρόνια πολλά. Να μου πει και να σου πω. Ωραία. Προηγήθηκαν τα δικά μου. Και κατόπιν ήρθαν τα δικά σου. Σε γιορτή βέβαια, σε ένα όχι σε γενέθλια. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Ζήνα. Σε χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Πού είσαι σε πίνακα, σε σχολείο, σε έχουμε βγάλει. Είμαι στο χώρο μου, εδώ στο στούντιο. Και τι γράφει από πίσω. Γράφει διάφορα. Δεν μας λες. Εντάξει. Μη μας λες. Γράφει διάφορα ρητά που πιστεύω. Όπως. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι. Εγώ διαβάζω κάτι σαν ήρθε η ώρα σου. Λέει η ώρα σου από πίσω. Έχει δεν ξέρω και τι είναι αν δεν ήρθε η ώρα σου. Κάτι έχει να πας, κάτι πρέπει, κάτι λέει που πρέπει. Κάτι με πρέπει έχει. Όνειρα, όνειρα λέει. Όνειρα, όνειρα. Όνειρα σου. Α, αλλά δεν βλέπουμε σου. Το άλλο. Αν δεν κοιτάς εκεί που πρέπει να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Πολλά βλέπεις, Χρύσλα, σε λατρεύω. Είναι και δικό μου αυτό το ρητό, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα θέματα μας, Ζήνα, που σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που θα μας διαθέσει σήμερα. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως... Ξέρω πως σας αγαπώ, για πες. Το ξέρω, το ξέρω. Έλεγα προηγουμένως ότι είχα ζητήσει από τα παιδιά, λέω θέλω να δω λίγο το πρόγραμμα των καναλιών. Το δικό μας το ξέρω, θα το συζητήσουμε. Αλλά ήθελα να δω λίγο και το πρόγραμμα του Αντένα και του Μέγκα. Του Σταρ δεν το αναφέρω γιατί το Σταρ έχει βγάλει το πρόγραμμά του, έχει ολοκληρώσει φαντάζομαι. Έτσι. Τα έχουμε δει, είναι τα προγράμματα η πρωινή μελέτη, είναι το μεσημεριανό με την Ράλη. Με τα Ράλη. Και είναι και η Τατιάνα Στεφανίδου. Κάνω λάθος. Και ο Φώτης και Μαρία Παπαδήμου. Βεβαίως, του στέλνω και την αγάπη. Και η Τατιάνα Στεφανίδου. Ναι. Οπότε έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμά του, έχει να κάνει το υπόλοιπο με ξένες σειρές. Δεν έχουμε κάτι να πούμε, θα επανέλθουμε στο πρόγραμμα του Σταρ λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε λίγο Αντένα και Μέγκα που χαζεύοντας λίγο εδώ το τι πρόγραμμα έχουν δώσει. Ξεκινάω με τον Αντένα μόνο και μόνο γιατί μου κάνει εντύπωση τα τόσες πολλές εκπομπές που βλέπω μέσα. Πού οι ναι. εποχές με τα 30 σύριαλ ανασεζόν. Τώρα βλέπω με το ζόρι 2 ή 3 σύριαλ. Ένα με του Αλέξη του Ρίγα, ένα του Μαρκίδη και το Steps που το βλέπουμε. Νομίζω έχει ξεκινήσει είναι το δεύτερος κύκλος αυτός. Mm-hmm. Και πάρα πολλά προγράμματα, εκπομπές ψυχαγωγικές, είτε της μίας ώρας, είτε τρίωρες, όπως δηλαδή ξεκινάω το Dancing που έρχεται, το Fab 5 που έρχεται, η Ράδιο Αρβίλα που ξεκίνησαν, το Βράδυ με τον Κωστόπουλο που ξεκινάει σε λίγο, με το Δεξί με τον Γιώργο Λιανό, η Νάντια Μπουλέ που και αυτή σήμερα ξεκινάει με τον Blackout, ο Θέμος που σήμερα επίσης ξεκινάει, Πούμπουρας και τα λοιπά με το Πλάκα Κάνες. Που προϋπήρχαν και προσθέθηκαν και κάποιες. Ακριβώς. Πολλές εκπομπές όμως. Mm-hmm. Γιατί είναι πιο οικονομικές από τα σύρια εκπομπές. Εννοείται, Ελένη μου. Είναι τουλάχιστον στη μισή τιμή. Τουλάχιστον. Φαντάζομαι μιλάμε για εκπομπές, τις εκπομπές τις ωριές, έτσι. Ναι. Αλλά να πούμε ότι ένα σύριαλ στις καλές εποχές έφτανε μέχρι και 150.000 ευρώ το επεισόδιο. Ξεκινούσαν από 80.000 ευρώ και λέγαμε ότι ήταν μια φτηνή παραγωγή. Για να μπει στην prime time ζώνη. Πιο φθηνές ήταν οι κωμωδίες και πιο ακριβά τα σύριαλ κοινωνικού περιεχομένου. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτές οι εκπομπές, οι οποίες όπως λες έχουν πολύ μικρότερο κοστολόγιο, δεν πάνε άσχημα όσες έχουμε δει κατά καιρούς να βγάζουν τα κανάλια. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι ο κόσμος τις βλέπει. Τις βλέπει πολύ ευχάριστα. Και νομίζω ότι το πρώτο κανάλι που είχε ξεκινήσει τότε να επενδύσει σε αυτές τις εκπομπές ήταν ο Α, ναι. με διευθυντή προγράμματος τότε το Γιάννη Λάτσιο. Σωστά. Μάλιστα. Α, οπότε... Να λέμε τις αλήθειες. Ναι. Γιατί δεν τις... εμείς δεν τις κρύβουμε. Όχι. Εννοώ να λέμε ότι πρωτοπόρο κανάλι τότε ήταν ο Α σε αυτές τις εκπομπές και τις παραγωγές. Για θύμισε μου λίγο τέτοιες εκπομπές. Πάρα πολλές. Να πούμε ότι τότε είχε ξεκινήσει το Dream Show και έκανε είτε στο. Με τα θεατρικά είτε μετά με τα υπόλοιπα, το σοου με τη Ρούλα, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Τι να πρωτοθυμηθώ. Σωστά. Θα αδικήσω κάποια και δεν είναι σωστό. Και εντύπωση λοιπόν μου κάνει ότι βλέποντας το πρόγραμμα του Μέγκα, παρότι εδώ στο γενικό πρόγραμμα βλέπω αρκετά τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ένα με τον Μπέζο, και ένα με τον Αθερίδη και την Καβογιάννη. Mm-hmm. Έχετε δει άλλο τρέλερ. Στο σπίτι, κλινική περίπτωση και το Μελένε Ευαγγέλιο. Mm. Αυτά τα τρία. Ναι. Γιατί, πώς το βλέπεις αυτό. Και όχι εκπομπές καινούργιες. Δηλαδή, σε εκπομπές το Μέγκα δεν έχει επενδύσει. Όχι. Μόνο... Βλέπω μόνο όμορφο κόσμο που
κάποια στιγμή λοιπόν, θα ξεκινήσει. Λοιπόν. Το Junior Master Chef. Mm-hmm. Και τι άλλο. Οι Κυπουροί θα ξαναξεκινήσουν. Και οι Κυπουροί. Mm. Δεν ξέρω, όμως θα ξεκινήσουν τώρα. Θα ξεκινήσουν λογικά μέσα στο Νοέμβρη. Ήταν να κάνουν πρεμιέρα τώρα το πρώτο 15ήμερο του Νοέμβρη, και αλλά νομίζω πάνε το δεύτερο. Και τον Γιώργο Καποτζίδη που ξεκίνησε το Σάββατο με τον κύριο Παπανδρέου. Λοιπόν, πες μου τι εικόνα σου δίνουν τα κανάλια σήμερα για αυτή τη σεζόν, τη φετινή. Το έχω ξαναπεί και είναι. Είναι στην εντατική. Διάβασα τη συνέντευξή σου. Ναι, ναι, την έδωσα στο Γιάννη Ταξίδη στο TV Νέα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στην εντατική και το μόνο που κάνουμε πια είναι να χειρουργούμε με ξένα εργαλεία, δηλαδή ξένα project που τα φέρνουμε απ' έξω και προσπαθούμε να τα προσαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα. Παλαιότερα δεν είχαμε ξένα project που εδώ είχαμε, είχαμε και πολλές ελληνικές παραγωγές, Ελένη μου. Δηλαδή υπάρχουν τώρα σεναριογράφοι που κάθονται στο σπίτι τους και είναι άνεργοι. Υπάρχουν σκηνοθέτες που κάθονται στο σπίτι τους και είναι άνεργοι. Πολύ μεγάλα ονόματα. Είτε ήταν ο Μανούσος Μανουσάκης, είτε πάρα πολλά. Ξέρεις, δεν θέλω να κάνω αναφορά σε έναν, γιατί θα ξεχάσω πολύ σημαντικά πρόσωπα της τηλεόρασης. Να κάνω μια ερώτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ο κ. Φιλιππίδης σε ένα βίντεο που σε μια συνέντευξη έδωσε εμάς, ότι θα πρότεινε στα κανάλια να δώσουν λεφτά, γιατί αν δώσουν λεφτά σε ελληνικές σειρές, όσο περισσότερα δώσουν, τόσο περισσότερα θα πάρουν πίσω. Ισχύει αυτό? Δεν μπορώ να στο υποστηρίξω αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί έχω δουλέψει ως διευθύντρια σε κανάλι και ξέρω ότι όταν ένα προϊόν κοστίζει, παραδείγματος χάρη, τυχαίο το ποσό που λέω, 100.000 ευρώ, πρέπει να παίξουν τουλάχιστον 3 επαναλήψεις πια για να βγει αυτό το ποσό. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ φτηνότερη η διαφήμιση πια, είναι πολύ λιγότερες οι επιχειρήσεις. Άρα δεν όλα είναι πολύ λιγότερα. Άρα απόσβεση δεν γίνεται εύκολη. Απόσβεση δεν γίνεται και γίνεται δύσκολα και πια. Δεν έχεις γι' αυτό και κέρδος. Και πια βλέπουμε ότι γίνονται εκπομπές 3 ώρες, 4 ώρες και καλύπτουν μεγάλο όγκο προγραμμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου λίγο λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος για τον Αντένα με τα καινούργια του προγράμματα? Κάποια από αυτά τα έχουμε δει, κάποια τα περιμένουμε. Ναι, θέλεις να τα πάρουμε ένα-ένα, θέλεις να πω για το καινούργιο το Fab 5 του Ψινάκη με το Ψινάκη. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό που μας έχει εντριγκάρει λίγο σαν ιδέα. Νομίζω πως θα γελάσουμε, θα περάσουμε ευχάριστα. Τώρα τι άλλο δεν ξέρω. Τα πρόσωπα που έχουν επιλέξει στους ρόλους τους συγκεκριμένους είναι τα ιδανικά. Αυτό που φοβάμαι είναι ο συνδυασμός όλων αυτών, πώς θα προκύψει. Επειδή είναι όλοι πολύ δυνατές προσωπικότητες, φοβάμαι μήπως κάπου χαθεί. Συγκρουστούν, εννοείς? Όχι, χαθεί το χιούμορ. Α, προσπαθείς να φάει ένα στον άλλο. Είναι αυτό που το λέω πάντα, ότι όταν είναι όλοι δυνατοί μαζί και αναζητώ την ατάκα, φοβάμαι μήπως δεν υπάρχει ο πασαδόρος. Σωστά, γιατί όλοι θέλουν να γίνουν πρωταγωνιστές. Προφανώς αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πρωταγωνιστές, δεν θέλουν να γίνουν, Χρήστη, αγαπημένοι. Ο καθένας στον χώρο του είναι πρωταγωνιστής. Και αυτό είναι το ζήτημα. Πολλοί μαζί πρωταγωνιστές, εκεί μπορεί να υπάρχει το πρόβλημα, Ζήνα μου. Δεν θα ξέρει ποιος να κάνει και δύο βήματα πίσω. Εκεί είναι πάντα το πρόβλημα. Πάντως το βλέπεις ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει έτσι με μια θετική άβρα, ας πούμε. Θετικά, με αναμονή κοινού που λέω εγώ πάντα. Για θέλω να το δω. Για πες μου λίγο για το Dancing on Ice. Κοίταξε, για το Dancing on Ice, όσο και να σου φανεί παράξενο, δεν έχω μεγάλη αναμονή. Δηλαδή ξέρω ότι θα δω. Θα δω το Dancing with the Stars, αλλά on Ice. Καλά, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ξέρεις τι θέλω να δω? Θέλω να δω ως παρουσιάστρια την Τζένι Μπαλατσινού. Νομίζω αυτή είναι η αναμονή. Πραγματικά το λέω αυτό, γιατί πέρυσι που την είχα δει και χόρεψε στο Dancing with the Stars, μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ. Είδα ένα ταλέντο της που μέχρι τώρα δεν το είχα δει. Είναι το ίδιο όμως, Ζήνα? Δηλαδή θα το βρει εύκολα? Όχι. Έχεις πολύ δίκιο. Γι' αυτό περιμένω να το δω. Πάντως να σου πω κάτι, στα χρόνια έχω δει ότι η Τζένι έχει οριμάσει και βρίσκω αυτή τη στην οριμότητα με θετικά στοιχεία. Ναι. Δεν την ξέρω προσωπικά, καθόλου θα σου έλεγα, αλλά τη θυμάμαι από τα καλυστία του Αντένα όταν και εγώ ξεκινούσα και ήμουν στο Μέγκα τότε στις ειδήσεις. Και θεωρώ ότι η εξέλιξή της αυτά τα χρόνια είναι θετική. Πιστεύεις ότι πρέπει να βοηθηθεί και από την Επιτροπή για να μπορέσει να μπει πιο γλυκά στο πρόγραμμα? Γρηγόρη μου, αγαπημένα μου φίλε, ξέρεις ότι στην τηλεόραση είναι ομάδα. Ναι. Αν δεν υπάρχει επιτροπή να στηρίξει αυτό που γίνεται, να κάνει την ίντριγκα που λέω εγώ, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Να κάνω μια ερώτηση.
Ναι. Σύγκριση αυτόματη θα γίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλη, επειδή είναι τα δύο dancing. Δηλαδή είναι το ένα dancing, το άλλο dancing. Και σε νούμερα και σε παρουσία. Και γενικότερα θα γίνει μια σύγκριση με το δύο, αλλά και στις δύο κεντρικές παρουσιάστριες. Σύγκριση θα γίνει για τους ανθρώπους που θα γράψουν ένα κείμενο, που θα πούνε. Τώρα για μένα δεν θα κάνω καμιά σύγκριση. Θέλω να τη δω σαν εξάρτητη μονάδα. Μα δεν έχει σύγκριση. Έτσι δεν είναι. Άλλωστε νομίζω ότι. Χρήσλα μου, εσύ εργάζεσαι στην ΙΜΑΚΟ. Καλά είναι να μην μιλήσει, να μιλήσει. Γιατί, δεν κατάλαβα. Έχουμε δημοκρατία στην ΙΜΑΚΟ, δεν έχουμε χούντα. Α, δημοκρατία. Όλα καλά. Εγώ βλέπει, σιωπή να σου πω. Η επιλογή του Πέτρου Κωστόπουλου στην Επιτροπή. Μ' αρέσει. Ναι, πιστεύει ότι. Έγινε για να γίνει αυτή η ίντριγα που λέμε. Πιστεύω ότι, κοίταξε, ο Πέτρος Κωστόπουλος απέδειξε και στην Κρητική Επιτροπή στον Αλφα, στον Greek Idol, ότι είχε λόγο, είχε ύπαρξη, είχε θέση. Από εκεί και πέρα όμως η ίντριγα είναι πολύ μεγαλύτερη από το να έχει απέναντί του τη γυναίκα του. Για να δούμε τι είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος, συγγνώμη σας διακόπτω, προχθές το βράδυ που το πετύχαμε στο Σάικιουρβα. Ακολουθείς καθόλου τις πρόβες των καλλιτεχνών? Όχι, λιγάκι σήμερα είδα, χάζεψα. Μια φορά πήγα να δω πως είναι και κάνει πολύ κρύο. Μεταξύ σας έχετε κάνει κάποιες πρόβες, έχετε βρεθεί η Επιτροπή? Ναι, σε καμία ταβέρνα, σε κανένα εστιατόριο. Την παρουσιάστρια τι πρόβες να κάνω εδώ ή άλλη, δεν έχει κάποιο νόημα. Τώρα είναι διαφορετικά όμως. Αυτή έχει πιο σοβαρή δουλειά, εγώ έχω λιγότερο. Πώς πιστεύετε πως θα είναι να είστε μαζί με τη σύζυγό σας και στη δουλειά? Σαγχώνει καθόλου αυτό? Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μικροένταση? Ένταση γιατί να υπάρχει? Για άλλον άνθρωπο θα μιλάω, δεν θα κρίνω αυτή. Πρόβα general για του χρόνου, για τηλεοπτικό ζευγάρι πρωινό. Α, ναι, εγώ είμαι ο πιο κλασικός άνθρωπος, όπως με κόβεις, έτσι από πάνω μέχρι κάτω, για πρωινό. Την Παπαρίζου είμαι φίλος χρόνια. Τον κύριο Κωστάλα την εκτιμώ, ο κύριος Κωστάλα γιατί μου αρέσει, έτσι. Την εκτιμώ πάρα πολύ, είναι ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα αυτή τη δουλειά. Οπότε τον ακούω. Δεν υπάρχει θέμα πρόβας. Θα κοντράρεστε με κάποιον. Ποιον θα κοντράρεστε με τον κύριο? Ο κακός, ο κακός, εγώ, ο άσχημος. Εσείς θα τολμήσετε να μπείτε στον πάγο? Στο τέλος, έτσι όπως κάνω. Μπήκα σήμερα με τις σαρβίλες. Μπήκα και έκανα τέτοια να δω. Πήρα το γιο μου και κάναμε πρόβες στον πάγο. Δεν έχετε κάνει ποτέ παγοδρόμιο? Όχι, Τζένι ξέρει, τα παιδιά ξέρουν, εγώ με τούβλο. Μάλιστα. Πώς τον είδες? Ωραία. Περιμένω πάντως να το δω αυτό. Για την Έλενα Παπαρίζου. Όχι τόσο για το προϊόν σαν προϊόν, όσο για την παρέα ολόκληρη. Για τη σύσταση, μπράβο. Αυτό νομίζω, Ζήνα, αυτό είναι το πιο καλό. Ότι ο άνθρωπος που έφτιαξε, νομίζω εγώ, την Επιτροπή και βάζοντας και την Τζέννη Μπαλατσινό ως παρουσιάστρια, είναι πολύ έξυπνος. Και προφανώς είναι ο Γιάννης Λάτσιος. Γιατί. Εντάξει, Χρήσλα, μου, κύριος... Γιατί ο καθένας έχει προσωπικότητα και έχει και ρόλο. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική. Απλά καμιά φορά εγώ πάντα λέω, περιμένω να το δω για να δω το τελικό αποτέλεσμα. Σωστό. Για τους παίκτες, ότι δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα, έχει καθόλου σημασία? Όχι. Για τους παίκτες? Ναι. Κοίταξε να δεις, Ελένη, η πορεία όλων αυτών των σοου έχει δείξει ότι εκεί που δεν τον περιμένεις κάποιο παίκτη, βγαίνει και είναι αποκάλυψη. Ο καλύτερος. Αποκάλυψη. Πόσο δίκιο. Για μένα, ας πούμε, η Ελεονόρα Μελέτη στο Dancing with the Stars ήταν αποκάλυψη. Δεν περίμενα ότι θα χόρευε τόσο καλά. Γιατί δεν το περίμενες? Δεν το περίμενα. Δεν είχα δει ταλέντο της μέχρι τώρα. Γιατί, συγγνώμη, περίμενες την Νάντια Μπουλέ? Η Νάντια, ναι, τόσο σεξι. Η Νάντια το ήξερα. Εγώ δεν περίμενα καλή τέτοια τελική πλευρά. Όχι, την Νάντια το ήξερα. Θα σας πάω λίγο πιο μακριά στο προηγούμενο. Την Ευγενία Μανολίδου δεν την περίμενε κανένας ότι θα κάνει αυτά που έκανε. Η Ευγενία Μανολίδου, ναι, ήταν αποκάλυψη στο πρώτο. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις την καινούργια μέρα όσον αφορά το δελτίο ειδήσεων του Star μετά την. Πώς να πω τώρα, όχι την απομάκρυνση. Την αποχώρηση. Μετά την αποχώρηση του Εμίλιου Λιάτσου και όλες τις δοκιμές που έχουν γίνει σε δίδυμα, σε ένα-ένα πρόσωπο και όλα αυτά βεβαίως που ακούγονται. Γιατί έχουμε ακούσει μέχρι και η Νταριάνα Σταφανίδου ότι παίζει, η Ευαγγελάτο. Τα πάντα. Τα πάντα όλα λοιπόν στο. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Στις ειδήσεις του Star. Για πάμε μετά τις διαφημίσεις.